Πάμε για το πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Τάσος Νικολογιάννης. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα αδικείται πάρα πολύ από το τελικό 0-1. Έχει κάνει στο μεγαλύτερο διάστημα το αγώνα ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Να θυμίσω ότι ο Άγιαξ είναι μια ομάδα η οποία εντάξει, είναι μια σπουδαία ομάδα με ένα νέο προπονητή. Μια ομάδα που έχει τριπλάσια αξία από τον Παναθηναϊκό, τριπλάσιο budget. Αν εξαιρέσει το πρώτο 20 λεπτό, πραγματικά ο Άγιαξ βγήκε πάρα πολύ δυνατά. Προειδοποίησε τον Παναθηναϊκό και εκεί στο πρώτο 20 λεπτό είχε την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη στο σημερινό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει αυτό το πρώτο 20 λεπτό, στο υπόλοιπο διάστημα ο Παναθηναϊκός στάθηκε όπως έπρεπε να σταθεί. Δεν άφησε τον Άγιαξ να κάνει κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είχε τις δικές του πολύ καλές στιγμές και όταν έχεις 3-4 πάρα πολύ καλές στιγμές κόντρα στον Άγιαξ και δεν βάζεις γκολ, θα το χάσεις το παιχνίδι. Υπάρχει ευκαιρία του Μλαντένοβιτς στο 10ο λεπτό από το κλέψιμο του Τζούτσι και την πάσα στον Μλαντένοβιτς. Υπάρχει το δοκάρι του Μπακασέτα στο πρώτο ημίχρονο που το έχει πιάσει και το τερματοφύλακα η μπάλα έχει πάρει στο δοκάρι. Υπάρχουν δύο ευκαιρίες. Εκεί αν ισοφαρίσεις αλλάζει το μάτς. Γιατί έχεις μετά το δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει είναι κομβικό το σημείο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γερεμέγεφ στο 52. Θα μέτραγε τον γκολ, δεν υπήρχε offside. Ναι, αυτή βλέπουμε. Από την πάσα του Τζούρζιτς. Νομίζω ότι είναι ευκαιρίες αυτές που πρέπει να τις βάλεις γκολ. Αν θέλεις να πάρεις αποτέλεσμα σε τέτοια παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μην δεχθεί άλλες ευκαιρίες από τον Άγιαξ και καλά έκανε. Διότι αν το μάτς πήγαινε 1-0-2 θα μπορούσε να ανοίξει μετά και να μην υπήρχε καμία τύχη. Το κατάφερε αυτό. Το κατάφερε αυτό. Υπάρχει άλλη μια ευκαιρία του Γερεμέγεφ από πάσα του Μπακασέτα. Εκεί νομίζω ότι θα δινόταν offside. Υπάρχει τον γκολ του Ματσίνη που όντως ήταν offside, αλλά για λίγο που λέει ο λόγος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ένα κλικ πιο πριν να κάνει την πάσα ο Μπακασέτας ή να έφυγε λίγο πιο αργά ο Ματσίνη θα έβγαινε φάτσα με το τέρμα. Υπάρχει το σούτ του Τζούρισιτς που χτυπάει κόντρα και το βγάζει ο τερματοφύλακας. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις για ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Ολυμπιακό στάδιο. Μια ομάδα που παίζει χωρίς το καλύτερο της παίκτη, το Φώτιο Ανίδη, ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε καταλάβαμε το παιδί ότι θέλει ρυθμό. Δεν έχει βρει τα πατήματά του. Είχε έναν εκπληκτικό αράο η ομάδα σήμερα. Πραγματικός ηγέτης όλη της ομάδας. Έναν πάρα πολύ καλό Μπακασέτα, ο οποίος έκανε τα πάντα για να πασάρει, έβγαλε πάσες και σουτ. Αλλά ήταν πολύ καλά κλεισμένος όσον αφορά το σουτ. Νομίζω ότι είναι κρίμα για τον σημερινό Παναθηναϊκό που φεύγει τιμένος από αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σταθώ λίγο στη διαιτησία του Σλοβάκου Γκλόβα, ο οποίος ήταν εχθρικός απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε σημείο εκνευριστικό, σε σημείο προκλητικό. Υπάρχουν αρκετές φάσεις όπου δεν έχει δείξει κίτρινες κάτι της επέκτασης του Άγιαξ. Όταν με τέτοια μαρκαρίσματα έχουν δει ο Ίγκασον, ο Ματσίνη, ο Ιωαννίδης, ο Αράου και ο Τζούρσις κάρτες και έχει δει από την άλλη πλευρά μόνο Σουταλό, καταλαβαίνει κανείς ότι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι προστάτευσε λίγο. Προστάτευσε πάρα κάποια... πολύ. Πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και ο Άγιαξ, ο οποίος έβλεπε ότι δεν είχε καθόλου τον έλεγχο του αγώνα, έκανε καθυστερήσεις υπό την ανοχή του διαιτητή. Νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ότι δεν είχε ροή το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία του Σλοβάκου. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε μια ευκαιρία τουλάχιστον να μην χάσει το παιχνίδι με βάση την εικόνα του αγώνα και με βάση τις ευκαιρίες που είχε. Δεν το έκανε. Πιστεύω όμως ότι με τον Ιωαννίδη μια εβδομάδα ακόμα να κάνει προπονήσεις. Λίγο να μπει και ο Πετέ καλύτερα στο παιχνίδι. Στην εξίσωση, ναι. Στην εξίσωση. Αν είναι πολύ προσεκτικό στην άμυνα στο Άμστερνταμ, από εκεί θα συναντήσει βέβαια μια ομάδα πολύ πιο επιθετική, φαντάζομαι. Δεν είναι τελειωμένη η πρόκριση. Είναι φυσικά πολύ λίγες οι πιθανότητες, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι τελειωμένος. Μπορεί να πάει να κάνει αυτό που δεν έκανε σήμερα στο Άμστερνταμ, εάν αυτή τη φορά τον πάει και μπάλα. Γιατί χρειάζεται να σε πάει και μπάλα σε αυτά τα παιχνίδια. Χρειάζεται να κάνει στην πρώτη φάση γκολ. Ο Άγιαξ ουσιαστικά στη δεύτερη φάση έκανε γκολ. Είναι όμως μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα. Πρέπει να το παραδεχθούμε, να το πούμε. Μια ομάδα με πολύ καλύτερους παίκτες. Είναι μια ομάδα όμως που δεν είναι ανίκητη. Αλλά σίγουρα ανίκητη δεν είναι, αλλά αυτό που λες, ότι ακόμα και σε φάση που λέμε μονταρίσματος που είναι ο Άγιαξ, βλέπεις τη διαφορά. Σίγουρα. Εάν ήταν ένα παιχνίδι όχι επίσημο σήμερα, θα λέγαμε ότι υπάρχει από την εικόνα του Παναθηναϊκού ικανοποίηση. Επειδή όμως είναι επίσημο μας, είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι και παίζει πρόκριση και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός, μένει μια πολύ μεγάλη πίκρα για το αποτέλεσμα. Μένει μια έτσι, θα έλεγα εγώ, ικανοποίηση για την παρουσία της ομάδας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Στο τελευταίο 20 λεπτό θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη ψυχραιμία. Η αλήθεια είναι ότι
δεν πήρε τις βοήθειες που θα ήθελε από τις αλλαγές ο προπονητής, από τον Ντετέ και από τον Λιμιό. Πήγαν πολύ σε μεγάλες μπάλες στο τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι έχουν κάνει περισσότερο γιατί έβλεπαν ότι ο Άγιαξ είχε προβλήματα στην πλάτη. Δεν του βγήκαν αυτές τις μεγάλες μπάλες και γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν έκανε και περισσότερες ευκαιρίες με εξαίρεση σε αυτό τον μπακαστήρα της καθυστέρησης.